Γεια σα και καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα, 1η Τετάρτου του 2022, και τα κορυφαία κρυπτο νέα είναι τα εξή. Να ξεκινήσουμε με δυσάρεστα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ τη επιβολή του KYC στα ιδιωτικά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, το οποίο αναφέραμε και χτε. Δεν έχει τελειώσει το πράγμα. Για να εγκριθεί επίσημα η νομοθεσία, πρέπει πρώτα να περάσει από τριμερεί συναντήσει μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και μετά περνά επίσημα. Τώρα ήταν μια πρώτη φάση. Και μια πλέον πληροφορία που μάθαμε είναι ότι θέλουν να κάνουν το KYC για transaction από 1000 ευρώ και πάνω. Αν κάνει δηλαδή κάποιο transaction από 1000 ευρώ και πάνω, τότε θα σου ζητάνε KYC σε πορτοφόλι φυσικά που είναι μη φιλοξενούμενο πορτοφόλι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο μεσάζοντα για να ξέρει τα στοιχεία αυτού που έχει το πορτοφόλι και αυτού που στέλνει τα λεφτά σε αυτό το πορτοφόλι. Και θα συνεχίσουμε στην Αμερική, οι οποίοι σχεδόν πλακώνονται όσον αφορά τα κρυπτο. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ελίζαμπεθ, η οποία καλεί τη να δημιουργήσει ένα CBDC. Η ερουσιαστή στον ΙΠΑ λέει ότι είναι καιρό η ΙΠΑ να δημιουργήσει δημιουργήσουν το δικό του ψηφιακό νόμισμα στην κεντρική τράπεζα, τα CBDC που ξέρουμε. Και ενώ η κυρία Ελίζαμπεθ καλή την ήπα να δημιουργήσει CBDC, ο γερουσιαστή TED εισάγει ένα νομοσχέδιο για να εμποδίζει τη Fed να εκδώσει CBDC. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα ο Άγγελο Επηγή, προκρύπτω όπω καταλαβαίνετε, παρουσίασε ένα νομοσχέδιο που περιορίζει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα από το να λανσάρει ένα ψηφιακό νόμισμα CBDC απευθεία στην ευρεία κοινωνία. Δηλαδή, το νομοσχέδιο που θέλει να περάσει λέει ότι ναι, μπορεί να βγάλει ένα CBDC, Κακό, αλλά δεν θα το χρησιμοποιούν οι πολίτε με την πρώτη. Και αυτό θα το κάνει γιατί πιστεύει ότι η ΦΕΤ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο προϊόν ω εργαλείο επιτήρηση παρόμοιο με αυτό που κάνει η Κίνα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι το πιστεύει, είναι ότι αυτό θα κάνει και το ξέρουμε εμεί. Όπω έχουμε πει, αν περάσουν τέτοιοι νόμοι και περάσουν και τέτοιοι νόμοι στην Ευρώπη, θα ξέρουν κάθε αγορά που κάνουμε, είτε αυτή είναι μεγάλη, είτε είναι μικρή. Και εμεί πρέπει να το εμποδίσουμε γιατί παραβιάζει τα βασικά δικαιώματα ιδιωτικότητα που έχουμε σαν άνθρωποι. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το απλά ότι εμποδίζουμε τα κρύπτο. Και πέρα από αυτού του δύο παρουσιαστέ, έχουμε δύο νομοθέτε, τους άλλου, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν ένα άλλο νόμο για τα stablecoin. Λοιπόν, μιλάμε για του νομοθέτε Trey Hollingroth και Bill Hadgerty. Αν λέω στα τα νόματά του, κατά πάσα πιθανότητα τα έχω σκοτώσει. Λοιπόν, τα οποία έχουν εισάγει ένα νομοσχέδιο, το οποίο απαιτεί από τα stablecoin να υποστηρίζονται πλήρω από δολάρια ή βραχυπρόθεσμου κρατικού τίτλου. Και οι εκδότε stablecoin θα πρέπει επίση να δημιουργήσουν ελεγμένε εκθέσει. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για το Terra, γιατί το Terra είναι ένα αποκεντρωμένο καταρχά stablecoin που έχει υποστήριξη από δολάριο, αλλά έχει υποστήριξη και από άλλα νομίσματα. Και σε λίγο καιρό θα έχει υποστήριξη και από το BTC. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα αυτό το νόμισμα θα έχει πρόβλημα. Το καλό είναι ότι είναι πλήρω τη centralized οπότε δεν το αγγίζει τίποτα. Ουσιαστικά δεν αγχώνομαστε και ιδιαίτερα. Αλλά ναι, και πέρα από όλου αυτού, η SEC λέει ότι τα κρυπτο θα είναι η προτεραιότητά τη για φέτο. Η Επιτροπή Κεφαλαγορά SEC έχει καθορίσει τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφηση ω προτεραιότητα. Εξέταση για του συμμετέχοντε στην αγορά φέτο. Όπω είπανε, σε αυτή την εποχή η αυξημένη αστάθεια τη αγορά ή οι προτεραιότητέ μα είναι προσαρμοσμένε ώστε να επικεντρώνονται σε αναδυόμενα ζητήματα όπω τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφηση, δήλωσε ένα αξιωματικό του τμήματο εξετάσεων τη ΕΚ. Και ενώ η Αμερική, όπω βλέπουμε, έχει γίνει μεταξύ του κουλβάχατα όσον αφορά stablecoin, CBDC, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε, θα προχωρήσουμε στην Ιαπωνία, η οποία λέει ότι δεν έχει κάποιο σχέδιο να εκδώσει κάποιο δικό τη CBDC και οι δηλώσει έρχονται λίγε μόνο ημέρε αφότου αφού του ο BOG, ο BOG είναι ο διοικητή τη τράπεζα τη Ιαπωνία, είναι τα αρχικά του για συντομία, ανακοίνωσε την έναρξη τη δεύτερη φάση των πειραμάτων ψηφιακών νομισμάτων τη κεντρική τράπεζα. Και μετά από αυτό έλεγε κάποιο ότι θα προχωρήσουν σε ένα CBDC, παρόλα αυτά δεν θα το κάνουν μέχρι στιγμή. Συνεχίζουμε. Η BNI Mellon επιλέχθηκε για τη φύλαξη των αποθεματικών CBDC. Πιο συγκεκριμένα, η Circle Internet Finance που εδρεύει στη Βοστόνη ανακοίνωσε ότι η εταιρεία επέλεξε την BNA μέλλον η οποία είναι η παλαιότερη επενδυτική τράπεζα τη Αμερική, για τη φύλαξη των αποθεματικών τη εταιρεία σε νομίσματα USD. Τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφηση εταιρεία που συνδέονται με το δολάριο είναι επί του παρόντο το δεύτερο μεγαλύτερο stable coin με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση 51,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτά είναι πολύ θετικά νέα γιατί επιτέλου βλέπουμε ότι οι τράπεζε γίνονται θεματοφύλακε για κρυπτο και όχι μικρά κρυπτο 5,6 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε αργά ή γρήγορα θα περάσουν και στον απλό πολίτη για να μπορούν να προσφέρουν φύλαξη νομισμάτων συνεχίζουμε στον κορυφαίο όμιλο ανταλλαγή παραγόγων CME, ο οποίο λανσάρει μικρο Bitcoin και Ethereum Option. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, ο όμιλο CME, μια από τι μεγαλύτερε αγορέ παραγόγων στον κόσμο, κυκλοφόρησε επιλογέ μικρομεγέθου Bitcoin και Ethereum. Η κυκλοφορία αυτών των επιλογών μικρού μεγέθου βασίζεται σε σημαντική ανάπτυξη και ρευστότητα που έχουμε δει στα συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωση για μικρο Bitcoin και micro Ethereum, δήλωσε το στέλεχο τη CME. Όταν λέμε παράγωγα μικρού μεγέθου Bitcoin και Ethereum, μιλάμε για προϊόντα, άμα θέλετε, που έχουν το 1 του μεγέθου ενό Bitcoin και το 1 ενό Ethereum. Αν δεν θε δηλαδή να επενδύσει σε ένα ολόκληρο Ethereum ή σε ένα ολόκληρο Bitcoin, επειδή φοβάσαι, είσαι νέο επενδυτή ή είσαι μικρό επενδυτή ή είσαι κάποιο που μπορεί αλλά θέλει να δει πώ δουλεύουν αυτά τα πράγματα, και λες, δεν θέλω να βάλω 40 χιλιάρικα, μπορεί να βάλει το 1 του Bitcoin και το 1 του Ethereum και να τεστάρει πώ κινείται. Και άμα αρέσει, πάμε και σε πιο μεγάλα πράγματα. Πάρα πολύ θετικά και για μικρού επενδυτέ και για μεγάλου επενδυτέ που θέλουν να δουν πώ δουλεύει. Αυτή η αγορά είναι πολύ φρέσκη. Λοιπόν, και συνεχίζουμε σε ένα hacking. Δυστυχώ, το Ola Finance έχει ένα exploit 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, το πρωτόκολλο αποκεντρωμένου δανεισμού Ola Finance ανακοίνωσε ότι πέστη μια εισβολή και ο εισβολέα έφυγε με 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία δεν έχει περισσότερα δεδομένα. Ο εγκληματία εκμεταλλεύτηκε ένα κενό ασφαλεία με λίγα λόγια και μπήκε μέσα, έκανε πολλαπλά transaction και πήρε 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Το μόνο πράγμα που ξέρουμε ότι ο εγκληματία χρησιμοποιεί το το cash ώστε να κρύψει τι συναλλαγέ. Γιατί είναι, το τορνέι το cash είναι κάτι σαν το μονέρο. Βάζει μέσα τα χρήματά σου και κρύβει έτσι τα ίχνη σου, με λίγα λόγια. Δεν χρησιμεύει για εγκληματίε, χρησιμεύει και για ανθρώπου που απλά δεν θέλουν να ξέρουν οι άλλοι που έχουν τα λεφτά του. Και δεν είναι απαραίτητα εγκληματίε αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνετε. Αλλά το χρησιμοποιεί ω συγκεκριμένο γι' αυτό το λόγο. Θα έχουμε αναφορά τη εταιρεία μέσα στη βδομάδα από τη λέει η ίδια και θα δούμε αν η εταιρεία θα δώσει πίσω τα χρήματα σε όσου κλάπηκαν. Συνεχίζουμε στην Binance, η οποία έγινε χορηγό στον Grammy. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να συζητήσουμε εδώ πέρα. Τα φεντινά θα χορηγούνται από την Binance. Συνεχίζουμε στο Cardano, το οποίο μέχρι στιγμή έχει καταφέρει να κόψει 900.000 NFT. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνηση 30 εκατομμυρίων ADA μόνο για τα NFT του. Τα NFT είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Είναι αγορά που έχει ανεβάσει όλα τα μεγάλα κρυπτο, όπω το Ethereum. Και από ό,τι φαίνεται θα βοηθήσει στο να αναπτυχθεί και το ADA και το Solana μελλοντικά. Λόγω τη συνεργασία που έχουμε πει, το Solana με το OpenSea. Αναμένουμε. Συνεχίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο update για το Chili, το οποίο θα περάσει στο Chili 2. Το Chili είναι ένα νόμισμα που φτιάχνει fan token και fan token ομάδων ή αυτών είναι μπασκετικών ή είναι ομάδων τη Φόρμουλα 1 ή είναι ομάδων πρωτοσφαίρων. Μπορούν αυτέ οι ομάδε να πάνε στο Chili να φτιάξουν τα fan token του με συνεργασία με το Socius που είναι το site. Η εταιρεία έχει μεγαλύτερε φιλοδοξίε από αυτό. Πέρα από τα διακριτικά θαυμαστών, τα fan token που είπαμε, το Chili αναπτύσσει ένα blockchain δεύτερη γενιά για να επιτρέψει σε άλλε επωνυμίε αθλητικών και ψυχαγωγία να δημιουργήσουν κάθε είδου πιθανέ εφαρμογέ για το Web3. Παράλληλα, με το social. Από NFT μέχρι παιχνίδια εφαρμογών, BIFI και άλλα. Λοιπόν, bon, σήμερα μόλι η εταιρεία ανακοίνωσε κυκλοφορία του πρώτου δημόσιου δικτύου δοκιμή που ονομάζεται SCOVAL για το Chili Chain 2. Και το mainnet αναμένεται να έρθει μέσα στο 2022 πολύ γρήγορα, κατά τη γνώμη μου. Με το Chili Chain 2 η εταιρεία θα απομακρυνθεί από το τρέχον blockchain τη. Δηλαδή, το blockchain του Chili ήταν συνδεδεμένο πάνω στο Ethereum. Και το καινούριο blockchain θέλει να χτιστεί πάνω σε ένα block blockchain. Και ποιο θα είναι αυτό, η αλυσίδα BNB, Binance, Chain. Και αυτά είναι πάρα πολύ θετικά νέα για το Chili. Θα πάει σε μια αλυσίδα πολύ πιο φθηνή και πολύ πιο γρήγορη από το Ethereum. Και αναμένουμε με το Chili 2 και τη δημιουργία τη νέα αλυσίδα και τη μεταφορά τη νέα αλυσίδα από το Ethereum στο Binance να δούμε και μεγάλη αύξηση στην τιμή του. Γιατί προσωπικά εγώ αγόρασα το Chili σχεδόν στο all Time High του και από τότε δεν έχω δει ούτε ένα κέρδο. Σέρνεται κυριολεκτικά. Οπότε ελπίζω τουλάχιστον εγώ με αυτή την αναβάθμιση να δούμε και μια μεγαλύτερη άνοδο στην τιμή. Και συνεχίζουμε στο Bitcoin Exchange, blockchain.com, το οποίο επιτρέπει αγορά ονομάτων NFT για 82 εκατομμύρια πορτοφόλια. Πιο συγκεκριμένα, το blockchain.com είναι ένα εξερευνητή blockchain, το οποίο έχει δικό του πορτοφόλι και θα συνεργαστεί με το Arsenal Domain, το οποίο πουλάει ονόματα σε NFT. Όπω είναι το Facebook, α πούμε, θα το έχει αυτό, αλλά θα το έχει στο blockchain, σε NFT. Και φυσικά πουλάει και το .com, .coin, .crypto, όπω είναι το .gr.com, όπω καταλαβαίνετε. Και πλέον με αυτή τη συνεργασία που έχουν κάνει, το Wallet.com Exchange, που είναι το πορτοφόλι του blockchain.com, θα επιτρέψει σε 82 εκατομμύρια χρήστε του πορτοφόλι να συνδέσουν αλφαριθμητικέ διευθύνσει του με φίλτρα προ τον άνθρωπο ονόματι το nft. Τι σημαίνει όλο αυτό που διάβασα αυτή τη στιγμή. Σωστικά, όπω ξέρετε, στα πορτοφόλια σα έχετε, αν θέλετε να στείλετε ή να λάβετε κρύπτο, έχετε ένα τεράστιο νούμερο που έχει μέσα γράμματα και αριθμού. Και αυτό πρέπει να το στείλει σε κάποιον να το πάρει copy paste και να το βάλει. Δεν μπορεί να κάθεται άλλο να το γράφει ένα-ένα γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα μπερδευτεί κιόλα. Κάποιο γράμμα θα χάσει. Πλέον μπορεί με το unstoppable domain να αγοράσει το όνομα Γιώργο. Πε ότι με λένε Γιώργο, αγοράζω το Γιώργο και αντί για όλη αυτή την κουμούτσα με γράμματα και αριθμού θα βάλω. Αντί για αυτό το Γιώργο. Έτσι, αν ένα φίλο. Μου θέλει να μου στείλει χρήματα, θα γράψει απλά Γιώργο και θα τα στείλει. Και το Γιώργο θα συνδέεται με το αλφαριθμητικό που είναι η διεύθυνση του πορτοφόλιου μου και έτσι θα πηγαίνουν πιο εύκολα τα χρήματα ή τα κρυπτο ουσιαστικά εκεί πέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για ανθρώπου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για επιχειρήσει, όπω καταλαβαίνετε. Και αυτή την αναβάθμιση την έχει κάνει πρώτο το blockchain.com. Και άλλα πορτοφόλια έχουν αυτή την υπηρεσία, αλλά δεν την έχουν σε συνδυασμό με το unstoppable domain που μπορεί να έχει τα ονόματα και μπορεί να έχει ονομασίε σου σε NFT και να είναι μοναδικά και μόνο για σένα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνεχίζουμε στην αγορά, η οποία έχει μια μικρή πτώση όπω βλέπετε το BTC. Λοιπόν, αυτό σημαίνει για δύο λόγου. Όπω είχαμε πει, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ένα pullback, πρέπει να δούμε το Bitcoin να υποχωρεί, να δούμε πού είναι τα νέα support μα, ώστε να ξέρουμε πού είναι τα όρια μα για να ξέρουμε από ποιο σημείο θα πρέπει να ξεκινήσουμε να ανεβαίνουμε πάλι. Πρέπει να δούμε ένα pullback. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ υγιέ για μια αγορά. Να κάνει μικρά pullback, μικρέ πτώσει στην τιμή, ώστε να μπορούμε να δούμε μεγάλε ανόδου μελλοντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το κάνει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει καθόλου. Ακόμα και αν είμαστε 46, μην απογοητεύεστε, θα ξαναπάμε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει άγχο γι' αυτό. Υπομονή να έχετε. Και ένα δεύτερο λόγο είναι ότι η αγορά τη Αμερική ήταν κόκκινη με αποτέλεσμα τα κρύπτο να ακολουθούν αυτή την αγορά. Όπω έχουμε πει, οι αγορέ δεν είναι ξεχωριστέ, είναι οντότητε που άλλο συμπληρώνονται και άλλο συνονοούνται, αν θέλετε, με αποτέλεσμα ό,τι κίνηση κάνει κάποια αγορά να ακολουθούν και οι υπόλοιπε. Και επειδή η αγορά τη Αμερική είναι μεγαλύτερη στον κόσμο, αν κάνει αυτή κάποια κίνηση, οι μικρότερε αγορέ τείνουν να ακολουθούν. Και η αγορά των κρύπτο είναι μία αγορά μόνο 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι πολύ και πολύ νέα. Γι' αυτό είμαστε τυχεροί που παίρνουμε μέρο τώρα που είναι νωρί. Γιατί μεθαύριο που θα έχει φτάσει κάτι 3 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω, ε, θα έχουμε χάσει όλο τον κένο, όπω καταλαβαίνετε. Λίγο τέτοια ανάλυση δείχνει ότι το bitcoin, εκεί πέρα που κάνει άνοδο, πάει να κουμπίσει την αντίσταση. Δηλαδή, όπω βλέπετε, υπάρχει πέρα μια αντίσταση. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στην αντίσταση. Το καλό θα ήταν να σταματήσει εκεί και να ξεκινήσει να ανεβαίνει, να μην τη σπάσει και κατέβει πιο κάτω. Αναμένουμε να δούμε πού θα βρισκόμαστε όσον αφορά τι αντιστάσει. Αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρίπτο. σήμερα, 1η του 2022. Να σα ενημερώσω ότι το περιεχόμενο παρακολουθεί παρακολουθήσετε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι και αφήστε ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισόδου. Να είστε όλοι καλά, καλή σα μέρα.